NTNTGR για άλλη μία φορά. Βρισκόμαστε με τον Ηλία. Θα παίξουμε FIFA 14 στο PS4. Τώρα καμία σχέση με τα βίντεο του Καρέτσου. Τώρα που ναι, background. Τα καλοφτιαγμένα. Εδώ πέρα θέλει amateur καταστάσεις. Λοιπόν, λοιπόν, έχουμε παιχνιδάκι FIFA. Ο Ηλίας θα μας κουράσει λίγο τα ούμπελα εδώ μέχρι να διαλέξει ομάδες και τα λοιπά. Ναι, γιατί εγώ δεν παίζω βλάχος. Ωραία, λοιπόν. Επειδή εσύ είσαι και. Έλα, Real Barça τώρα, μην το πει. Ναι, δεν έχει και ομάδες γιατί τώρα κάνει και εγκατάσταση. Είμαστε και τόσο ηλίθιοι. Δεν έχουμε φροντίσει να το βάλουμε πιο πριν το παιχνίδι. Οπότε εντάξει, κάτσε να βάλουμε Real Barça να παίξουμε έτσι. Λοιπόν, με εγώ είμαι. Δύο ψεύτες, έτσι. Κάτσε να δούμε. Να κουράσουμε λίγο εδώ με τα χρώματα. Ωραία, όχι, θα βάλω τέτοιο. Εντάξει, θα βάλω την κλασική. Εγώ τουλάχιστον κάνω κάτι ουσιαστικό, ρε φίλε. Τελείωνε. Να αλλάξει εμφάνιση, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι θα παίξουμε τώρα. Λοιπόν. Τώρα είναι η φάση που ο Ηλίας κουράζει γενετήσιους αδένης εδώ με τα συστήματα. Είμαι βλάχος σαν και εσένα, μπουρτζόβλαχος. Τι να παίξω, ρε, να παίξω το 4-4-2 Diamond ή Diamond White. Τι να βάλω. Τι θες, ρε. Κάτσε, πρέπει να δούμε. Γιατί δεν έχω μόνο δύο εκθετικούς, οπότε... Και έτσι και με σένα παίζουμε. Εγώ εντάξει, θα το βάλω full με το 3-4... Περίμενε. Έλα. Το χάσα κιόλας. Α, αυτό. 3-4-3 Diamond. Μέχρι να αποφασίσεις, κάτσα από το iPad να δω λίγο τι γίνεται εδώ. Να δω πώς θα τους βάλω όμως τώρα. Που όπου έχω και καιρό απ' έξω. Έχεις μια μισή ελπίδα έχεις αυτή τη φορά. Να πάρεις χ. Κασίγιας μέσα εννοείται. Ντι Μαρία μέσα επίσης εννοείται. Για να με ποιους θα βγάλουμε. Αρμπελό, Απέπε, Σέρχιο Ράμος, Κομπλέ, Μαρτσέλο, Κεντήρα. Έφυγε ο Κεντήρα. Τη Μαρία εδώ, Τσάβι Αλόνσο. Όχι, Μπέιλ πρέπει να πάει στο πλάι. Τι θες ρε. Μπέιλ εδώ. Εσύ δεν θα φτιάξεις τίποτα. Αυτά χάσει τι έγινε να μου πει. Φτάσουμε FIFA 15 και λοιπόν, κάτσε. Τσάβι Αλόνσο δεν. Με χαλάει ρε φίλε. Όχι εδώ, Ρονάλντο εννοείται. Οπότε. Αυτό το πράγμα γίνεται κάθε ρημαδιασμένη φορά που θέλουμε να παίξουμε. Πρέπει να κάτσει να φτιάξει διάταξη για τελικό Champions League, ρε πούστη. Δηλαδή, εντάξει. Κουράζει με την εγγραφή που δεν τρέχει η ομαλά. Κανονικά το FIFA, παιδιά, είναι 60 frames και σε current gen. Τώρα εδώ, επειδή γράφει το βίντεο, δεν είναι 60. Ναι, έχουμε κάποιες μικρές απώλειες. Ο Μπαρτσελόνα είναι ο Παύλος, Ρεάλ εγώ. Που εφαλώνα μάλλον ο Παύλος, έτσι, δεν ξεχνιόμαστε. Ξεράσουμε εδώ. Μα είσαι, τα ιδέα, οπότε σε εκφράζει αυτή η ομάδα. Δεν μπορώ να παίξω με 30 frame, ρε φίλε. Βρίσκεσαι και στο χωριό του, Ηλία. First world problem. Ναι. Υπενθυμίζω ότι 30 frames δεν είναι το παιχνίδι από μόνο, το 60 είναι. Απλά λόγω της εγγραφής πέφτει το frame rate αβέρτα. Κοίτα τώρα θα βάλει και ο ανύπαρκος. Έλα, έλα, έλα. Θα συνηθίσουμε όμως και να προσφέρουμε θέαμα εδώ στους θεατές μας. Είναι ωραίο σούτ, ε. Έφυγε. Έπρεπε να γράψεις το έκτο λεπτό, στα κλαις. Άρχισες τη βρωμιά, έτσι. Κοίτα εδώ, κοίτα, 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 πόση ωραία μπάλα, πόση ωραία μπάλα. Ωραία μπάλα, γιώμα. Α, μπράβο, ωραία μπάλα. Μπράβο. Αυτό το σύγχαμα, έτσι είναι. Ωραία μπάλα, παίξουμε μπάλα. Λοιπόν. Λάθος σημείο, εντελώς. Εντελώς λάθος. Τι θα γίνει, φάουλ εδώ δεν έχει. Τι φάουλ, ρε φίλε. Έτσι, μπράβο. Με την εφαλώνα εδώ πέρα. Και δεν σε χάλασε. Και δεν σε χάλασε. Τι ρούφιγμα έφαγε. Πού νίτσε Wickford, με το αδύναμο πόδι μου σε γλεντάω. Έτσι. Τι αηδία γκολ ήταν αυτό, ρε. Τι έφαγε. Δεν σε χάλασε, φίλε. Δεν σε χάλασε. Ποιο σου το φόρεσε, τι πατάω, πατάω τι να είναι. Τι στο φόρεσε. Έλα. Τώρα ξέρεις τι ξεκινάει. Γύρει το γήπεδο. Το παιχνίδι δεν είναι για αλλεργικούς, διότι έχει γύρει το γήπεδο, όπως είπε ο Παύλος. Απλά θα το αφήσω να γίνει λίγο ενδιαφέρον, να μην βαρεθούν τα παιδιά που μας βλέπουν. Έχει υπόψη, μην νομίζεις ότι... ότι τα κάνεις μόνος σου όσες φορές παίρνεις την μπάλα.
Βλέπετε διαστημικό ποδόσφαιρο, η επίλεκτη της NASA εδώ. Να το φορέσω από εδώ. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση γενικότερα στην αντίδραση των παιχτών μου, δεν ξέρω γιατί. Και στη δική σου αντίδραση υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Γενικότερα η καθυστέρηση παίζει. Πάλι με βρωμιά έβαλε πόδι εκεί. Ωραίο σούτρε. Όχι έτσι! Μόνο έτσι θα μπορούσε, παιδιά. Τι πάτος ήταν αυτός. Κοίτα εδώ. Με την αηδία. Το γούσταρες αυτό το γκολ, έτσι. Θα ήθελες να μπει έτσι. Θα ήθελες να μπει πραγματικά, δηλαδή. Απόγευμα. Πόσο αηδία μπορεί να είσαι. Πόπα, αλλά αντάλλα, πατάει κουμπάκια μόνο του εδώ. Είναι 10 frame τώρα, χωρίς λόγο. Ωραίος. Δεν θα πάρουμε κανένα καινούριο κάψο, δεν να πούμε, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Τον καρέτσο, τον παράπονά σου. Τον καρέτσο σου. Τον υλικό εξοπλισμό της εταιρείας. Κοιτάξτε εδώ μπαλάρα, δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε. Φάει την ποδιά σου. Έλα, μωρέ. Το θες το τάκλινγκ σου. Εδώ βλέπουμε το πραγματικό πρόσωπο του Παύλου, αλλά ακόμα και έτσι, άρε, ένα ψαλιδάκι, δεν με χάλαγε. Ο οποίος Παύλος, παιδιά, στην άμυνα είναι κολλημένο το χέρι του στο κύκλο. Προσπάθησε να κρατηθεί λίγο στην αρχή, αλλά δε... Φάτε τώρα, τα θέλω κολλός τώρα. Τι βάζω και τι βάζεις, ρε φίλε, δηλαδή... Φίλε, συγγνώμη, έχω ήδη 4 δοκάρια. Κοίτα εδώ, πατάκι... Εντάξει, ναι. Έλα, σιχαμένε, φύγε. Οκ. Όπως είπα και πριν, για να μην είναι βαρετό το μάτς για τους θεατές μας... Δεν θα φας πέντε. Θα αφήσω, ναι, κάποια... Κάποιες φάσεις και για σένα. Αυτή δεν την είχα απολογίσει, είναι η αλήθεια. Κανόνισε τώρα. Τι έγινε ρε παιδιά εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Αν χάσω δεν ανεβαίνει. Καλά. Ένα 4, ξέρεις το 89, 8-4. Δεν μπορώ με 10 frame να εκφραστώ ποδοσφαιρικά, εντάξει. Το κατάστημα δεν σερβίρει κάτι παραπάνω. Εδώ μούφα εξοπλισμός εδώ. Ωραίος. Κοίτα να δεις. Καλά, εντάξει, είπαμε. Τι έγινε, τι. Εκνευρίστηκε εδώ. Τι offside, όπομο, εντάξει, πόσο UEFA πια. Πραγματικά ντρέπομαι που έχω πάρει την Μπαρτσελόνα, παιδιά, συγγνώμη, έλα. Έλα, αφού αυτή σε εκφράζει. Έλα, όχι. Είπαμε, παιδιά, εντάξει. Έλα, ρε φίλε. Θα το φας το τάκλιν. Και φυσικά δεν σφυράει τίποτα, έτσι. Μα δεν τον ακούμπησε. Τι λες, μωρέ, δεν τον ακούμπησε. Κοίτα εδώ μπαλάρα, δε φίλε. Κοίτα εδώ μπαλάρα. Με ψαλίδι. Όχι, όχι. Τέλειωσε τον ανύπαρτο. Αναστήσαμε τον πεθαμένο τώρα. Έλα, εντάξει, πολύ προχώρηση. Κοίτα εδώ τον ύπνο, τον κοιμήσει, κοίτα. Τι έγινε? Κοίτα, απλά καθόταν και του ήρθε η μπάλα, έτσι, δηλαδή. Μπράβο. Ωραίο σου. Τι κάνει? Ανέβαζες αυτό, θα τρώγες. Εντάξει, ήταν offside. Τρελό μπουκέτο, έτσι, δηλαδή, εντάξει. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Έβαλες δύο μαλακίες, μου βάλεις και τρίτη. Τι έγινε? Ημίχρονο έγινε. Την προστασία της διαιτησίας. Έλα, παίξε. Θες και... Χάνουμε από τον ανύπαρτο, παιδιά. Αν είναι δυνατόν, τι τραβά για το eternity. Για να κρατήσουμε ικανοποιημένο τον αρχισυντάκτη μας. Εδώ τι τραβάμε. Έλα, κάνεις το Messi να φαίνεται... Καλκάνης, να πούμε. Μα, hey, δεν λέω με τον Κωστά, τον ρωτήσουμε να παίζει μπαλάρα. Φαντάζει να παίζει μπαλάρα, Καλκάνης. Εύκολο, ο Κωστάς αδικείται. Λοιπόν, έλα. Έλα. Μου καθυστερήσεις μια μισή ώρα εδώ τώρα για να τελειώσει ο αγώνας. Μόνο ένα γκολ. Έλα, θα τη φας την κλωτσιά. Αυτό ξέρεις.
ποια είναι η κατάληξη. Έλα, έλα, σαλιάρι, έλα. Κοίτα, εδώ παιχνίδι κέντρο που κάνουμε οργανωμένο. Φλεπά, κοίτα, κοίτα, μα πας με την... Πόσο ωραίο γκολ θα ήταν άμα δεν ήσουν κολόφαρδος. Ναι, ωραίος. Κοίτα εδώ, κοίτα πώς τη δίνει. Κοίτα πώς τη δίνει, ρε παιδιά. Κοίτα εδώ τον κολόφαρδο, ρε παιδιά. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή. Και φυσικά επειδή όλη η ομάδα μας είναι μπροστά, κάποιος ανύπαρτος γίνει αντεπίθεση, έτσι. Έλα ρε αστείε, έλα αστείε. Κοίτα εδώ. Τι θα γίνει, πόσο βρωμιά ρε φίλε, έλα, πόση φίλε, βρωμιά. Τι κάνει. Στα ίσια φίλε. Με την παράγκα εδώ την ισπανική. Και στο FIFA έχει ναι. Πετάχτηκε σαν την τζουτσού. Αν ήταν καλή United, θα σε έπαιζε με την United, αλλά έτσι και την Bayern θα κοιμηθούμε εδώ πέρα μέχρι. Κοίτα, στο παιχνίδι είναι. Εντάξει, δεν επηρεάζει ο προπονητής, οπότε με βάση τους παίχτες δεν έχει κάνει. Ναι, καλά, δεν τι να παίξει, φίλε μου, εδώ θα παίξει, θα παίξει μόνο. Γιατί ο Ρούνεϊ σε χαλάει. Το Ρούνεϊ, φίλε, δεν τον έχει σε θέση. Θα πρέπει να κάνω μαγειρέματα στα στήματα, αυτές τις ιδέες που παίρνει για να πα τα νεύρα μου και να παίζει μαζί. Γάμο, μια αλλαγή θα κάνει. Κοίτα, εδώ τρώει χρόνο ανύπαρκτο. Τρώει χρόνο, ρε φίλε, αναπτύσσω την τακτική τη ομάδα μου. Τρελή ανάπτυξη. Έλα, έλα. Εμετό, 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 εμετό. Άστα αυτά για αυτούς που μπορούν. Ωραίος. Πάει τώρα εδώ το τέτοιο. Κοίτα πόσο χρόνο έφαγε ο ανύπαρκτος. Τι πόσο χρόνο έφαγα ρε φίλε, κοίτα εδώ τη μαλακία τώρα με το χι. Ξέρεις πώς θα καταλήξει αυτό. Πώς θα καταλήξει βρε αστείε που σου δίνει το παιχνίδι 30.000 δευτερόλεπτα να βάλεις γκολ, άντε. Κοίτα, κοίτα εδώ, κοίτα, κοιμήθηκαν και οι δύο, εδώ κοίτα, τους αστείους. Κοίτα εδώ. Έλα ρε φίλε, έλα βρε αστείε. Εντάξει, δεν μπορεί να είσαι τόσο κολόφαρδος έτσι, δεν μπορεί. Έλα αστείε. Μπράβο, έλα μπαλιά στο πλάι που δεν κατάλαβε κανένας. Ωραίος φίλε. Ωραίος. Όχι! Είσαι κολόφαρδος ρε φίλε, δηλαδή. Έλα ρε φίλε, τι κάνει τώρα ο άλλος. Πω. Κοίτα που η μία και μοναδική μου είτε από σένα θα είναι σε let's play ρε φίλε, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Αν είναι δυνατόν. Θα γίνει revanche let's play. Ο Πέπας έτσι και χάσει παιχνίδι, πρέπει να παίζουμε όλο το βράδυ μετά για να έρθει στα ίσια του. Μα ρε φίλε, άλλο να χάνω γενικά, άλλο να χάνω από σένα. Ωραίος. Δηλαδή είναι... Ωραίος. Κοίτα τι έδωσε, ρε μάλακα, κοίτα τι έδωσε. Εντάξει. Έτοιμο και στο πιάτο το τέτοιο να βάλεις γκολ. Άντε βρε, αστείε. Αστείε. Εντάξει, μάλακα, σου χαρίζει το παιχνίδι η φάση. Αστεία πράγματα, αστεία. Κοίτα, 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 μάρα, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, αστείο γκολ, αστείο, για να δεις goal, ναι. Τι αστείο παιχνίδι είναι. Γελάει, γελάει ο κόσμος, γελάει ο κόσμος. Πάρε κανένα πέναλτι, ξέρεις ωραίος. Εσύ. Ωραίος, ωραίος. Κάνα φάουλ ίσως, εδώ τίποτα. Άμα δεν σας πειράζει, κύριοι. Ωραίος. Κοίτα διαστημικό ποδόσφαιρο ρε φίλε. Κοίτα μπαλάρα, εδώ ψαλίδι κάνει, ψαράκι κάτι. Το έχει χαμένα. Το ψαλίδι έρχεται, έλα ρε. Τι να έρθει ρε αστείε, τι να έρθει. Εγώ παίζω και για το κοινό μας ρε φίλε. Ναι. Κοίτα εδώ. Για σας θα κάνω αυτό. Αλλιώς θα το είχα κλειδώσει. Έλα ρε φίλε, τι κάνει. Ναι, αυτό είναι το δεν ξεχνώ το κλασικό. Έχεις πατήσει από πριν το κουμπί, ναι, okay. Κλασικά. Και είναι ένας ακόμη τρόπος για να γλιτώσει το διασυρμό, έτσι. Μπράβο, πολύ αποτελεσματική πίεση στις ώρες. Κούρασες. Πολύ ωραία μπαλιά ρε φίλε, μπράβο, μπράβο. Αμάτι. Γαμώ τις μπαλιάς έβγαλες.
Έκανε την κατσικιά πάλι, δεν άντεξε. Ποια κατσικιά, ρε φίλε, τι να κάνω. Κατσικιά. Κοίτα, το μπούφο, κοίτα. Αστείο, αστείο παιχνίδι απλά. Ναι, εντάξει, ένα χιλιόμετρο offside. Τι τακούνι, ρε φίλε, ήσουν δύο πλατείες offside. Με τακούνι θα σε γλένταγα. Τάμα πρέπει να κάνεις μετά από αυτό το μάτς. Κοίτα, τον προστατευόμενο. Έλα βρε, αστείε. Έλα βρε, αστείε. Όλα με φάουλ, ό,τι κάνει. Κοίτα, μόλις πάνε να βγαίνετε πίθες να πάρω το μάτς. Αυτός είσαι. Έλα, τελείω με τη μαλάκι. Δεν αφήνεις να δούμε τα χίλια σου. Κλάση, κλάση, έλα. Τσοντοπαράταση είναι αυτή η λεγόμενη. Ναι, ωραίο γκολ. Δεν παίρνουν τέτοια. Καλά, όχι ότι το έχω δοκιμάσει. Πολύ πιθανό αυτοί που παίζουν σοβαρά τέλος πάντων να μπορούν να βάλουν τέτοιο. Ωραίο. Αυτό πάντως ήταν κλασικό γκολ του πρώτου, των πρώτων παλιότερων. Δεν ξέρω αν και στο 14. Έλα, κάνα νούμερο εδώ. Κοίτα εδώ, την κούραση. Ωραίος. Δεν πάτησα καν το χ έτσι, δηλαδή σε γλεντάω μόνο με το σταυρό κατεύθυνσης, εντάξει. Θα αντιφάς την κλωτσιά τώρα, το ξέρεις. Έλα βρε. Κοίτα, κοίτα εδώ. Τι ανάπηρος πολέμου. Τόσο μπορείς, είναι τόσο ανάπηρος πολέμου. Τόσο μπορείς. Κοίτα γλέντια και χαρές. Ναι, εντάξει. Άντε. Κοίτα εδώ τον τυχερούλι, ρε παιδιά. Κούρασες με το... Έλα βρε αστείε, έλα βρε αστείε. Είναι δυνατόν να σου ξανάρθε, ρε φίλε. Πέναλτι, πεντακάθαρο πέναλτι. Πλάκα κάνεις. Πεντακάθαρο και κόκκινη. Τι έγινε. Α, είπα κι εγώ. Τι πέναλτι, ρε... Μην το πεις. Αμώ την παράγκα σου. Παράγκα και φίλε, συγγνώμη, έπεσε ο άλλος στα πόδια μου ο ξεφτυλισμένος και δεν έδωσε τίποτα, ρε. Είμαστε σοβαροί τώρα. Με το ζόρι να σου την μπάλα, ρε, αν είναι δυνατόν. Όλες οι κόντρες. Ωραίος. Είπαμε, πως τον έχεις κάνει το Μέση. Κοίτα εδώ το αστείο. Ξέρεις τώρα, κούρασε. Σούχεται. Διαστημική. Κοίτα, κοίτα εδώ, κοίτα. Η επίλεκτη της NASA. Ωραίος. Ας ήμασταν στα 60 frames τώρα, σου λέω εγώ. Ναι, ωραίος. Τότε. Κοίτα, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Κοίτα τον κολόφαρδο, ρε παιδιά, αν τι είναι δυνατόν. Τι κάνει, παιδιά, είσαι κολόφαρδος, ρε παιδιά. Κοπανά και το γραφείο και πέφτει και η κάμερα, όχι τίποτα άλλο. Ταλεπόρια. Oh. Σέντρα με Μαρσέλο, σου βγάλω. Ωραίος. Κοίτα, δε. Λογικό να πάει έτσι. Ούτε εγώ τέτοια πάθα. Ναι, όντως. Όλες οι κόντρες στην Μπαρτσελόνα, φυσικά. Έλα βρε γελίε, έλα. Αστείο, αστείο παιχνίδι απλά. Ωραίος. Βάλ το μόνος σου, μόνος σου, όπως σου αξίζει. Έλα, έλα. Δεν σε πιστεύω, ρε φίλε, δεν σε πιστεύω, δηλαδή. Κοίτα, κοίτα εδώ. Χάρισμα όλο. Έλα να τελειώνει το παραμύθι με τον ανύπαρτο. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ θα πρέπει να έχω παίχτη. Αν είχα 12. Δεν θα πρέπει να είναι κάποιος εκεί. Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Ευτυχώς τα βλέπουν και τα παιδιά. Αυτοί που πρέπει. Ναι. Οι υπεύθυνοι. Έλα τώρα, εντάξει. Καλά. Οκ. Φάλο εδώ δεν έχει. Τα τετριμένα κάθε φορά. Εδώ υπήρχε ένα φάουλ, λίγο. Κοίτα, κοίτα το boost. Το ποδόσφαιρο είναι αντρικό. Πάρτα, έτσι. Το ποδόσφαιρο είναι αντρικό άθλημα. Δεν είμαστε μπαλαρίνες. Τι δείχνει το Βαλτές, ρε φίλε, συνέχεια. Πω, κλωτσιές εκεί. Αηδία. Είσαι αηδία, πραγματικά.
Έλα τώρα το τελευταίο λεπτό, έτσι. Κοίτα πώς πρόχνει εδώ. Θα τη φας την κλωτσιά. Ο βρώμικος, ο παίκτης. Θα τη φας την κλωτσιά. Θα τη φας την κλωτσιά. Ε, θα τη φας. Έλα ρε παιδιά, έλα ρε παιδιά. Πολύ είδαμε. Κοίτα εδώ, μόλις βγαίνω στην αντεπίθεση, ξεκάθαρη φάση. Γελάει ο κόσμος με το FIFA. Δεν μπορεί να είσαι τόσο τυχερούλης, έτσι, δηλαδή. Έλα, εντάξει, στείε. Τι έκανα, πέναλτι. Ούτε καν πέναλτι, ποτέ. Εντάξει.